Καλησπέρα σας. Αγαπητοί καλεσμένοι και επισκέπτες, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να τιμήσουμε μαζί ένα αγαπημένο άνθρωπο του χωριού μας, τον αείμνηστο γιατρό, τον Γιάννη το Χριστάκη. Ακούγοντας το όνομά του, στη μνήμη μου πάντα φέρνω την παλιά μου γειτονιά στον Άι Γιάννη και τους συγχωριανούς μου να σειραίουν από το πρωί ως το βράδυ στο πατρικό του σπίτι για να του πούν τον μικρό ή μεγάλο πόνο τους, να ζητήσουν τη συμβουλή του και να την τηρήσουν με ευλάβεια. Τον εμπιστεύονταν και τον αγαπούσαν, ξέροντας ότι ο γιατρός από την Αμερική ξέρει και θα τους κάνει καλά. Όλα αυτά γίνονταν όταν ερχόταν για επίσκεψη στην οικογένειά του, συνήθως κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν μπορούσαμε όμως ποτέ να φανταστούμε τη ζωή του στην Αμερική. Κανένας ποτέ δεν μας μετέφερε τον τρόπο ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του. Την βοήθεια και τη στήριξη που έδινε στους φτωχούς και πονεμένους συμπολίτες του εκεί στο μακρινό Σικάγο. Δυστυχώς, τα μάθαμε πολύ αργά. Ίσως γιατί έτσι ήθελε ο ίδιος. Έτσι, όπως πρέπει να ζουν και να φέρονται όλοι όσοι έχουν να δώσουν την ίδια την ψυχή τους στους συνανθρώπους τους, χωρίς τυμπανοκρουσίες και εγωισμούς. Δύο παιδιά, δύο νέοι επιστήμονες, παίρνουν απόψε τη σκυτάλη να προχωρήσουν και να βαδίσουν σε αυτά τα χνάρια, με οδηγό και γνώμονα την αγάπη και την ανιδιοτελή προσφορά στους συνανθρώπους τους και την επιστήμη τους. Είναι η Ρατσίσκνα Γιακαρίνα, επιτυχών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και ο Κουρουπάκης Εμμανουήλ στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου. Τον λόγο έχει η κυρία Μαρία Ρουμελιωτάκη από το Δήμο Ιεράπετρας, πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού. Αξιότιμοι καλεσμένοι και όλοι όσοι βρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μας. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να τιμήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, το γιατρό Γιάννη Χριστάκη. Ένα παιδί με όνειρα. Ένα παιδί που με τη στήριξη της οικογένειάς του κατάφερε σε δύσκολα χρόνια να τελειώσει το γυμνάσιο, να περάσει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και να βρεθεί στη συνέχεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, όπου θα αναδειχθεί ένας μεγάλος γιατρός, μια μεγάλη προσωπικότητα, όχι μόνο ανάμεσα στους Έλληνες της Αμερικής, αλλά και όλων των Αμερικανών. Αλτρουιστής, φιλάνθρωπος, μπροστάρης σε κάθε προσκλητήριο, πραγματικός γιατρός του ανθρώπινου πόνου και αγωνίας, ένας άνθρωπος που στην άδολη ψυχή του είχε κλείσει την Κρήτη, την Ελλάδα και την φιλελευθερία. Περήφανος για την καταγωγή του, ενεργό μέλος της Αδελφότητας Κρητών Σικάγου και της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, θα εργαστεί με πάθος για τον συγκριτισμό. Η επαγγελματική, ανθρωπιστική και πατριωτική του δράση τον καθιέρωσε ως μια εξέχουσα προσωπικότητα της πόλης του Σικάγου. Αποδείχτηκε όμως στην καρδιά και στο μυαλό του γιατρού ο πόθος της επιστροφής στον τόπο του. Μια άτυχη στιγμή
έφυγε από κοντά μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν ζωντανή τη μνήμη του και ας προβάλλουμε το παράδειγμά του όσο πιο μακριά μπορούμε. Λίγα λόγια από καρδιάς, δεν θέλω να πω περισσότερα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Παγκρίτια Ένωση Αμερικής για τη θέσπιση του βραβείου Γιάννης Χριστάκης από το κληροδότημα της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής για το Πανεπιστήμιο Κρήτης που απονέμεται κάθε χρόνο στον πρώτο επιτυχώντα στο Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης από τον Ομό Λασιθίου. Θα ήθελα ακόμα να πω ένα μεγάλο μπράβο και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά τα φετινά που βραβεύουμε για την μεγάλη αυτή επιτυχία τους και να έχουν μέσα στην ψυχή τους ένα φωτεινό παράδειγμα, το γιατρό, το Γιάννη το Χριστάκη. Σας ευχαριστώ. Στο ημερολόγιο του Συλλόγου Ανάπτυξης το 2012 με θέμα «Δρόμοι του νερού στον Άι Γιάννη» γράψαμε «Βρύσες που τρέχουνε νερό, κατήχουνε να πούνε, για να εποφυράξουνε και γιάντα να χτιστούνε. Ήτονε πρέπω να σαστεί σε μνήμη ενός ανθρώπου, καύσιμα της Αμερικής και γέννημα του τόπου. Όποιος βρεθεί για μια στιγμή δίπλα στον Άι Γιάννη, να πιει νερό στη μνήμη του που κόσμο είχε Γιάννη. Από αρρώστιας του κορμιού και της ψυχής τα πάθη, σαν Σαμαρίτης ίδινε σ' όποιο είχε κακοπάθη. Φτωχό παιδί μεγάλωσε και σπούδασε τον πόνο και μια ζωή τον άνθρωπο υπηρετούσε μόνο». Το λόγο έχει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανάπτυξης, Νίκος Αθάνατος. Σεβασμιότατο. Κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε εκπρόσωποι του Τμήματος Ασφάλειας της Ιεράπετρας, σας καλωσορίζουμε. Κύριοι εκπρόσωποι της Παγκρίτιας Ένωσης Αμερικής, καλώς ορίσατε στον τόπο μας για άλλη μια φορά. Αισθανόμαστε μέσα από την ψυχή μας, νιώθουμε μια μεγάλη ανάγκη, ένα μεγάλο χρέος στο όνομα του Γιάννη του Χριστάκη. Όποιο αγιανιώτικο σπίτιο, όποιο αγιανιώτικο να ρωτήσεις, δεν έχει να πει παρά τα καλύτερα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για τις υπηρεσίες του που δυστυχώς στην Ελλάδα ήταν λίγα χρόνια. Στην Αμερική ήταν πολύ περισσότερα και Ελληνοαμερικάνοι μου λένε ακόμα που συναντάω για το Γιάννη το Χριστάκη. Για ανθρώπους που έζησαν κοντά στο Γιάννη το Χριστάκη. Εμείς είμαστε μια ζωή υποχρεωμένοι και από τώρα και ύστερα στο όνομά του σαν σύλλογος κάθε χρόνο να παραστούμε στο βραβείο που δίνει η Παγκρίτια Ένωση Αμερικής και είμαστε κάθε χρόνο κοντά τους, είμαστε και στην Νεάπολη και στο Ηράκλειο και θα τιμούμε τη μνήμη του μέχρι το όνομά του να ακούγεται. Θέλουμε λοιπόν να στη μνήμη του οργανώσαμε και φέτος μια μικρή βραδιά για να δώσουμε το βραβείο στα παιδιά από το Πανεπιστήμιο. Θέλω να ακολουθήσουν τα βήματα του Γιάννη του Χριστάκη. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Η τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννου, ως έδειξη τιμής στον αείμνηστο γιατρό, έκανε πρόταση στο Δήμο με απόφαση του τοπικού συμβουλίου να δώσει το όνομά του στο χώρο που υπάρχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Ηρώο, η Παιδική Χαρά και αργότερα το νηπιαγωγείο στα Φέρμα. Τον λόγο έχει ο κύριος Βελιβασάκης, τέος πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής και νυν πρόεδρος
της Παγκόσμιας Ένωσης Κριτών. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ένα άνθρωπο, ένα συγχωριανό σας. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω ένα φίλο. Γιατί με το Γιάννη το Χριστάκη είμαστε αδελφικοί φίλοι. Παρόλο που εγώ έμενα στη Νέα Υόρκη και αυτό στο Σικάγο. Πριν 2-3 μέρες το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών, του οποίου προεδρεύω, είχαμε το συνέδριό μας στο Ρέθυμνο και ο τίτλος του συνεδρίου ήτανε «Ο κριτικός στον αγώνα». Αγώνας βέβαια με την ευρύτερη έννοια. Εμείς εξετάσαμε από τον ιστορικό αγώνα, τον πολιτισμικό αγώνα, τον οικονομικό αγώνα, τον αγώνα επιβίωσης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα και η ανθρωπότητα. Και καλέσαμε ανθρώπους, δικούς και ξένους, να μας δώσουν τις εμπειρίες τους και να μας φωτίσουν εμάς τους ομογενείς και όλους που παρακολούθησαν το συνέδριο, μα ιδιαίτερα εμάς, γιατί δικό μας ήταν το συνέδριο, γιατί πιστεύω με ακράδαντα πως για να ταινίσεις το μέλλον πρέπει να κάνεις μια στροφή πίσω, να κοιτάξεις το παρελθόν και έτσι να πάρεις την ευθυγράμμιση, γιατί αλλιώς μάλλον θα πάρεις κακή κατεύθυνση. Και μπορώ να πω πολλές φορές, το πιστεύω τώρα, πως ίσως η ανθρωπότητα δεν το κάνει αυτό και γι' αυτό το λόγο έχει πάρει λάθος στροφή. Και θα πρέπει να το επανεξετάσουμε πλέον, να πάρουμε καινούργια κατεύθυνση. Ο αγώνας λοιπόν αυτός των Κριτών στην Κρήτη και ο δικός μας ο αγώνας σε όλες τις γωνίες του κόσμου, οι απόδημοι Κρήτες. Ίσως εμάς ο αγώνας να μην είναι τόσο οικονομικός, παρόλο που είναι, σας το διαβεβαιώ εγώ, αλλά για μας είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Επιβίωσης πολιτισμικής. Επιβίωσης θρησκευτικής. Γιατί βρισκόμαστε σε μεγάλες χώρες. Σε αχανείς χώρες. Βρισκόμαστε σε μια Αμερική που έχει εκατοντάδες φυλές και μιλάει εκατοντάδες γλώσσες. Και έχει και ένα προνόμιο, λένε πολλοί, εγώ το λέω όχι και τόσο μεγάλο προνόμιο, να απορροφά και να τους μαζεύει όλους και να τους κάνει ένα κράμα. Και εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον έχουμε επαναστατήσει από παλιά. Γιατί αγωνιστήκαμε. Και ένας από αυτούς τους αγωνιστές ήτανε ο Γιάννης ο Χριστάκης. Αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε για την επιβίωση του πολιτισμού μας, του ελληνικού πνεύματος, του κριτικού πνεύματος. Αγωνιζόμαστε για να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας τον πολιτισμό μας και ναι, και τη θρησκεία μας. Άμα σας πω ότι 70% των γάμων στην Αμερική των ομογενών είναι μεικτοί, έχουμε πόλεμο, πόλεμο ολόκληρο για να κρατήσουμε τη θρησκεία μας. Γιατί άμα πάρεις μια ξένη γυναίκα και είναι αλόθρησκη, πες μου τώρα τι θα μάθεις τα παιδιά σου. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης ο Χριστάκης. Εκτός που ήταν ένας καλός γιατρός και το είπατε και το ξέραμε όλοι μας και ξέραμε τη φιλανθρωπία του και ξέραμε, καθόμουν μια βραδιά μαζί του και τρώγαμε στο σύλλογο και ήρθε κάποιος και του ψιθύρισε κάτι στα αυτή και σηκώνεται ο Μακαρίτης ο Γιάννης ο Χριστάκης και πάει στο άλλο δωμάτιο και δεν ξέρω τι έκανε γιατί δεν πήγα μαζί του. Με τα 10 λεπτά γύρισε, εξέτασα τον, μου λέει,
Μωρέ, λέει, γρήγορα, γρήγορα, γιατί πονούσε ο Κακομοίρης δεν ξέρω πού, και του έδωσε και μια συνταγή να πάει να πάρει φάρμακα. Την άλλη μέρα μου είπανε πως του έδωσε και ένα κοσάρικο για να πληρώσει τα φάρμακα. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Χριστάκης. Μα ήταν και ένας άλλος άνθρωπος. Ένας απλός στρατιώτης, ένας απλός εργάτης του πολιτισμού. Ήταν μεν πρόεδρος της αδελφότητας για αρκετά χρόνια, αλλά εγώ τον έλεγα πάντα ένα εργάτη της αδελφότητας. Αυτός επήγαινε στην κουζίνα μέσα και βοηθούσε. Αυτός ήταν ο τελευταίος που έμενε και καθάριζε. Εγώ το έχω δει με τα μάτια μου. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που δεν θεωρούσε τη θέση του, επειδή ήταν γιατρός, υψηλότερη από τον συναδέλφο του, από του συνανθρώπου του. Ήτανε δίπλος ανθρώπους. Και γι' αυτό τον εκτιμούσαμε όλοι. Γιατί ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος. Επιστήμονας, αλλά και άνθρωπος. Και τον εκτιμήσαμε όταν ήταν ζωντανός μαζί μας, με το να τον εκλέξαμε πρόεδρο, με να τον βάλουμε στην Παγκριτική Ένωση στο κληροδότημα. Εκεί υπηρετήσαμε εμείς, εγώ τον γνώρισα τον Γιάννη τον Χριστάκη εκεί στο κληροδότημα. Που μαζεύαμε λεφτά πολλές φορές και του έλεγα: «Μπρος Γιάννη, διακονιάριδες έχουμε γίνει». «Δεν πειράζει, κουμπάρε μου», λέει. «Κουμπάρε», με λέγε. «Δεν είμαστε κουμπάρι». «Δεν πειράζει, κουμπάρε μου», λέει. «Να γίνουμε διακονιάριδες. Τα χρειαζόμαστε για τα κοπέλια μας». Και μετά που έφυγε, κρατήσαμε επαφές. Και όταν φυσικά μάθαμε το γεγονός, αυτό το δύσκολο για μας να το καταλάβουμε, πως να πάει ένας τέτοιος άνθρωπος έτσι νέος, αλλά αυτά συμβαίνουν. Και κατόπιν όλη η ομογένεια, όλη η ομογένεια του Σικάγου, της Αμερικής, αποφασίσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να αναγνωριστεί, να μην ξεχαστεί. Και κάναμε τις υποτροφίες. Πάλι με Εράνους. Πάλι με Ζητιανιές. Αυτή τη φορά ζητιανεύαμε εμείς, γιατί ξέραμε ότι τα κάναμε για το Γιάννη το Χριστάκη. Και πάλι με πολιτική πίεση στην πόλη του Σικάγου, για να ονομάσει ένα δρόμο που δεν είναι εύκολο πράγμα να ονομάσεις ένα δρόμο της πόλης σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά έγινε και η ταμπέλα του δρόμου «Γιατρός Γιάννης Χριστάκης» στέκεται και θα στέκει για πάντα. Για να θυμούμαστε όλοι ότι αυτός ο άνθρωπος έγραψε ιστορία και γράφει ακόμα ιστορία. Γιατί νομίζω, όπως οι φοιτητές, εδώ είναι οι φοιτητές απόψε. Η κοπέλα. Μάλιστα. Οι φοιτητές μας δεν έχουν παρά να δουν τι δρόμο πέρασε ο Γιάννης ο Χριστάκης και να τον μιμηθούν. Και μόνο αυτό σίγουρα θα τους οδηγήσει στην επιτυχία. Στη ζωή τους, στο επάγγελμά τους, παντού. Χαιρετώ λοιπόν τη μνήμη του Γιάννη του Χριστάκη. Χαιρετώ και εσάς, τους συγχωριανούς του. Να είστε πάντα καλά. Ένα μικρό χαιρετισμό από τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Μανώλη Κλόντζα στα θέματα υγείας. Ελεσιμότατη, κύριε Πρόεδρε του Συντονιστικού Οργάνου της Παγκριτίου Ένωσης Κρητών, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Φίλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, αγαπητοί συνάδελφοι της Συναυτοδιοίκησης, κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος, αγαπητοί συμπολίτες, αυτή η βραδιά είναι ιδιαίτερα συγκινησιακή, διότι αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να τιμήσουμε τη μνήμη του Ιωάννη Χριστάκη, που πραγματικά εγώ σαν γιατρός θυμάμαι προ 25 ετίας όταν βρισκόμουν στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, επί σειρά τριών ετών που υπηρέτησα στο νοσοκομείο, ακουγόταν μέσα στην ευρεία τοπική κοινωνία, έφτασε ο Γιάννης ο Χριστάκης στον Άγιο Ιωάννη. Εάν υπήρχε κάποιο πρόβλημα,
το οποίο ουσιαστικά έπρεπε να λυθεί και ο κύριος Κουτσαμάνης και οι υπόλοιποι γιατροί της περιοχής συντόνιζαν προς την κατεύθυνση να δοθεί κάποια λύση και κάποια άποψη σε κάποια προβλήματα ανθρώπων που πραγματικά είχαν ανάγκη από το συγκεκριμένο άνθρωπο και συνάδελφο. Όταν υπηρετείς την ιατρική, αγαπητή φίλη, πρέπει να διέπεσαι από ήθος αξιοπρέπεια, σεβασμό προς τον συνάνθρωπό σου, για να μπορείς με πρικισμένους μυδικά χαρίσματα να αποδίδεις και να είσαι ένας πραγματικός λειτουργός. Το επάγγελμα δεν είναι εκείνο το οποίο καταξιώνει μόνο τον άνθρωπο, είναι και τα ειδικά χαρίσματα τα οποία πραγματικά εμπνέονται από το οικογενειακό περιβάλλον και φυσικά ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν και ο αγαπητός συνάδελφος ο Ιωάννης ο Χριστάκης, το οποίο έχουμε την τιμή να παρευρισκόμαστε απόψε εδώ και το έχουμε όλοι ανάγκη, δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 2000, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος με όραμα έβλεπε την περιοχή τη δικιά του, οραματίζεται για το μέλλον όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, αλλά και να κρατήσει τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την παράδοση στα πέρατα του κόσμου στην Αμερική, για να μπορούμε όλοι εμείς σήμερα να νιώθουμε ότι υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων που πραγματικά κρατάει τον πολιτισμό και την παράδοση πάρα πολύ ψηλά και να νιώθουμε υπερήφανοι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Συντονιστικού Οργάνου της Παγκόσμιας Κοινότητας Κριτών, να είμαστε δυνατοί και να σας είμαστε ευγνώμων για αυτό που παράγεται και προάγεται στα πέρατα της Οικουμένης. Θεωρώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι είναι μια τιμή για όλους μας που βρεθήκαμε απόψε εδώ και πραγματικά θέλω να συγχαρώ και την Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, γιατί αυτή η ωραία εικόνα σε αυτόν τον ωραίο χώρο, πραγματικά ένας χώρος ο οποίος ανακαινίστηκε με τις δωρεές, την προσπάθεια και το διακαή πόθο των μελών του Συλλόγου, δεν είναι κάτι άλλο παρά εκφράζουν τον πόθο και την αγάπη μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Εάν δεν αγαπάς τον τόπο σου, δεν κάνεις τίποτα. Όποιος δεν αγαπάει τον τόπο του, δεν αγαπάει τον εαυτό του. Γι' αυτό βρεθήκαμε απόψε εδώ και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι για μας είναι μια ένδειξη τιμής και θέλω παρακαλώ, επειδή απουσίαζα το 2000 όταν πραγματικά έγινε το συγκλονιστικό ατύχημα του θανάτου του συναδέλφου, εντελώς ευγνώμων προς το πρόσωπό του, να κρατήσω μέσω αντιπεριφερειάς της υγείας και μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχου ενός λεπτός υγεί στη μνήμη του Ιωάννου Χριστάκη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που το σκέπασε και θα είμαι θα ευγνώμονες για να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και εμείς οι συνάδελφοι αλλά και οι νέοι για το μέλλον. Να είστε καλά, ενός λεπτός υγεί. Αιωνία η μνήμη του, ας είναι ελαφρό το χρώμα που το σκέπασε και συγχαρητήρια στους νέους βραβευτέντας μαθητές της περιοχής. Συγχαρητήρια στους γονείς και στα παιδιά για την προσπάθειά τους. Να είμαστε όλοι καλά και να περάσουμε ένα ξέχαστο βράδυ στην τιμή του Ιωάννη. Ποιος άλλος θα μπορούσε να μας πει λίγα λόγια για τον κύριο, για τον αείμνηστο Ιωάννη Χριστάκη, εκτός από το γιο του, τον Γιώργο το Χριστάκη. Παρακαλώ Γιώργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον Σύλλογο του Βαγιάννη, την Παγκριτική και όλοι σας που είστε εδώ πέρα. Και θέλω να ευχαριστήσω τα άτομα που να κάνουν αυτή τη δουλειά, που δουλέψανε να κάνουν αυτή τη δουλειά, ετοιμασίες και όλα αυτά. Ο πατέρας μου ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που άμα ήταν κάτι στο μυαλό του και ήταν μια αδικία, προσπαθούσε να με όποια μέθοδο να είναι, να το διορθώσει.
Είναι πολλά πράγματα. Τι να σας πω, είναι ένας άνθρωπος που ήταν εντελώς διαφορετικός από όλους. Άμα εμείς μπορεί να είχαμε 1% από αυτά που έχει κάνει ο πατέρας μου, θα είμαστε όλοι σε καμία καλύτερη μοίρα. Να σεβόμαστε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, να σεβόμαστε το τόπο μας, βασικά να σεβαστούμε όλοι μας, τον εαυτό μας. Ας πω μια ιστορία, ξανά από όλες αυτές τις ιστορίες. Μια μέρα μου λέει ο πατέρας μου, είχε δει έναν άνθρωπο εκεί πέρα και λέει, μια μέρα λέει, έχεις Γιώργο μερικά λεφτά. Εγώ τώρα ήμουνα 17 χρονών, 17-18 χρονών. Λέω, έχω. Πόσα λεφτά έχεις? Λέω, έχω 400-500 δολάρια. Λέει, δώστα μου. Γιατί θέλω να δώσω σε έναν άνθρωπο να πάρει κάτι φάρμακα και να κάνει. Ήταν ένας με καρκίνο. Και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα. Και ακριβώς αυτό έκανα. Δεν είχε λεφτά ο άνθρωπος να τα δώσει, αλλά τα έδωσα να τα δώσει στον άνθρωπο. Αυτό γινόταν συνήθως όλη τη ζωή που θυμάμαι εγώ τον πατέρα μου. Πάντοτε όποιος είχε ανάγκη, όποια φιλινά ήταν, ήταν άσπρος, μαύρος, Κινέζος, όποια φιλινά ήταν, ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε. Είδαμε εδώ πέρα με την καλή προθέση να μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο εδώ πέρα, ό,τι μπορούσε να κάνει. Αλλά δυστυχώς έγινε το ατύχημα και δεν πρόλαβε να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει. Ξανά, δεν έχω άλλα λόγια να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά με τα που οι καλύτερες μαθητές που πήραν το βραβείο και εύχομαι ό,τι κάνουν στη ζωή τους να το κάνουν με την καρδιά τους. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά τα βραβεία που έχουμε απόψε εδώ κοντά μας από την οικογένειά του που δείχνουν όλη αυτή την προσφορά στους ανθρώπους, στους συμπολίτες του στο Σικάγο, στην Αμερική. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Καραταράκη Μιχάλη, φίλο τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Πανεπιστημίου Κρήτης και τον κύριο Βελιβασάκη για την απονομή. Είναι και ο πατέρας ή η μητέρα του μαθητή του κυρίου Κουρουπάκη, του Μανώλη, να παραλάβει το βραβείο. Η αδερφή, ωραία. Τα βραβεία αυτά δίδονται κάθε χρόνο. Μέχρι τώρα δινότανε ένα βραβείο κάθε χρόνο στον πρώτο επιτυχόντα στο Πανεπιστήμιο και τον επόμενο χρόνο στον πρώτο επιτυχόντα στο Πολυτεχνείο. Από φέτος δίδονται δύο βραβεία στον πρώτο επιτυχόντα στο Πολυτεχνείο και στον πρώτο επιτυχόντα στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή καθιερώθηκε να δίδονται δύο βραβεία και στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο. Έτσι θα δώσουμε δύο βραβεία φέτος. Και στην Κορίνα και στον Μανώλη. Ναι. Δώσε την Κορίνα πρώτα. Καρίνα. Στο Πολυτεχνείο, για να λόγω μου θα είναι. Συγχαρητήρια.
το άλλο. Το άλλο είναι Κουρουπάκης Μανώλης. Δεν είναι εδώ, το παίρνει η αδερφή. Εκτός από το certificate που παίρνουν, παίρνει και ο καθένας $1,000 μια επιταγή. Είναι και αυτό μέσα στο γραβείο. $1,000 το αντίστοιχο σε ευρώ, 880 ευρώ. Θα σας δώσω εγώ την επιταγή σε λίγο. Ελάτε. Ποιος θα μας πάρει μια φωτογραφία. Θα μας πάρει μια φωτογραφία. Ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Θα ήθελα να σας πω ότι ο αγαπητός μου Μανώλης ο Κουρουπάκης απουσιάζει στο Λίβανο με τη σχολή του για εργασίες της σχολής του. Εδώ ο κύριος Κουρουπάκης είναι ιατρική. Εδώ κλείνει η βραδιά μας, οι ομιλίες. Τώρα σας θα περάσετε από το μπουφέ για ένα μικρό κέρασμα από τις γυναίκες και από την οικογένεια του Σιλό, από την οικογένεια του Γιάννη του Χριστάκη, ένα μικρό κέρασμα. Και να περάσουμε ακόμα λίγο χρόνο μαζί, να κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εύχομαι να είμαστε και του χρόνου εδώ με άλλα παιδιά για να τιμήσουμε πάλι τον Γιάννη του Χριστάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.